Μαζί μας, coach, μία νίκη που ήρθε πολύ δύσκολα για την ομάδα σας. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω το αναμέναμε. Νομίζω ότι η ανόρθωση έχει δείξει με την έλευση του Τόνι και με τις αλλαγές που έχουν γίνει ότι έχει γίνει μια πολύ σκληρή ομάδα που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Πραγματικά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αυτό είπα και στους παίχτες μου όλη την εβδομάδα. Δεν είναι παιχνίδι που θα κερδίσουμε εύκολα. Θα πρέπει να το δουλέψουμε 40 λεπτά. Μια μέτρια ανεφάνιση θα έλεγα, αλλά νομίζω τώρα τα play-offs είναι λίγο πιο νευρικά, λίγο πιο πιεστικά. Οπότε η υπομονή νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το είδαμε σε αρκετές στιγμές της ομάδας σας να βγάζει υπομονή, να γυρίσει την μπάλα σωστά και να πετυχαίνει κάποια καλάθια. Πολύ σημαντικό και το κομμάτι των δεύτερων επιθέσεων που σας βοήθησε πάρα πολύ σημερινό παιχνίδι, κυρίως με τον Τζέσι Χάντ αλλά και τα άλλα παιδιά. Ναι, νομίζω οι δεύτερες επιθέσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι μια από τις δυνάμεις μας. Έχουμε παιδιά πολύ καλά στο rebound, το επιθετικό το rebound. Κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά βρήκαμε κάποια καλά shoot. Δεν ήμασταν τόσο εύστοχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε καλύτερα ποσοστά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όπως εγώ πήγε στην αρχή, αναμένω μια πολύ δύσκολη σειρά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Και εκτός έδρας τώρα, το επόμενο παιχνίδι, την επόμενη Τετάρτη, κόντρα στην Ανόρθωση, στο γήπεδο της Λεμεσό. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, τώρα κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό και θα ακούμε συνέχεια το κλισέ ότι το κάθε επόμενο είναι και το πιο σημαντικό. Οπότε για μας το επόμενο είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να ξεκουραστούμε αύριο και να ετοιμάσουμε σιγά σιγά το δεύτερο παιχνίδι. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διακοπή λόγω των διακοπών του Πάσχα θα επηρεάσει καθόλου την ομάδα? Νομίζω ότι η ομάδα έχει ήδη επηρεαστεί από τα παιχνίδια που έχει δώσει τον τελευταίο μήνα. Δεν δώσαμε κάποια παιχνίδια τα οποία θα μας βοηθούσαν στο κομμάτι της έντασης και της ενέργειας. Προσπαθήσαμε αρκετά μέσα από τις προπονήσεις, αλλά πάντα το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.